Φυσικά και τα μίντια παρασύρονται. Φυσικά και πολύ συχνά μπορεί να κάνουν προπαγάνδα. Φυσικά και συμβαίνουν όλα αυτά συχνά για τα οποία τα κατηγορούν. Αλλά αυτή την εποχή νομίζω ότι τα μίντια κλήθηκαν να διαχειριστούν μια πρωτοφανή κατάσταση. Νομίζω ότι για πρώτη φορά, ή μάλλον ένιωσα για πρώτη φορά, ότι λέγαμε λιγότερα ίσως από αυτά που θα έπρεπε να πούμε. Υπό την έννοια ότι εκεί έξω υπήρχε και υπάρχει ένας πανικός, υπήρχε και υπάρχει οργή, υπήρχε και υπάρχει ανασφάλεια. Τα μίντια παρασύρονται από το γυαλιστερό, κυνηγούν τον εντυπωσιασμό, κυνηγούν έτσι την, να γαργαλίσουν το θυμικό, το συναίσθημα, κυνηγούν την τηλεθέαση, παρασύρονται από λαϊκισμούς γιατί πουλάει, όλα αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν συμβαίνουν, τα βλέπουμε, ο κόσμος έχει αντίληψη. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι για μένα. Για μένα μπορώ να σου μιλήσω ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα τα τελευταία χρόνια ότι πρέπει να προσέχω τόσο πολύ, γιατί απέναντί μου έχω έναν κόσμο ο οποίος έχει καρφωμένο το βλέμμα του και περιμένει να ακούσει από μένα για τη ζωή του, για το αύριό του, το δικό του, του παιδιού του. Επομένως, ξαφνικά άρχισε πάρα πολύ να βαραίνει στην πλάτη μου αυτή η ευθύνη. Άρχισα να μετράω πάρα πολύ τις κουβέντες μου, τα λόγια μου, για να μην πω κάτι που μπορεί να παρασύρει τον κόσμο, για να μην πω κάτι που μπορεί να ενθουσιάσει τον κόσμο, για να μην πω κάτι που μπορεί να πανικοβάλει τον κόσμο. Έχουμε ευθύνη, τεράστια ευθύνη. Και πρέπει να την αντιληφθούμε, όσοι δεν την έχουν αντιληφθεί ακόμη. Το πράγμα είναι επικίνδυνο πλέον, δεν είναι αστείο.